ίδρυμα της Βουλής για το προσφυγικό δεν είναι μόνο θεωρητικές, είναι συζητήσεις και παρεμβάσεις που αφορούν και σε μια τεράστια δραστηριότητα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα μέρη που υπάρχει συγκέντρωση προσφυγικών ροών και όχι μόνο. Υπάρχει μια αλληλεγγύη απίστευτη του ελληνικού λαού. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, Έλληνες και ξένοι, που στο πεδίο εργάζονται και βοηθάνε, και άρα είναι μια συγκλονιστική, θα έλεγα, ευκαιρία και οι θεωρητικές και εμπράγματες αναζητήσεις που υπάρχουν από την Διεθνή Ένωση να εμπλουτίσουν πάρα πολύ και την πολύ μεγάλη δουλειά που γίνεται ήδη στη χώρα μας. Από την πλευρά του, ο κ. Χριστόπουλος ευχαρίστησε για την υποδοχή και αναφέρθηκε στους κεντρικούς στόχους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα. Το πρώτο θέμα για το οποίο η Ομοσπονδία έχει κυρίως δουλέψει στην Ελλάδα είναι οι επιπτώσεις της λιτότητας στο επίπεδο της άσκησης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Το δεύτερο είναι η ανησυχία μας απέναντι στην άνοδο της άκρας δεξιάς και ό,τι επιπτώσεις αυτό επιφέρει στο συνολικό πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη. Το τρίτο είναι φυσικά το προσφυγικό μαζί με το μεταναστευτικό και όλα τα συμφραζόμενά του. Και το τέταρτο είναι η συνολική κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ειδικώς. Οι κύριοι Δημήτρης Χριστόπουλος και Αντουάν Μπερνάρτ συμμετείχαν στο συνέδριο με θέμα διλήμματα και συμφραζόμενα του προσφυγικού ζητήματος, ιδέες, αξίες, ιστορία, πολιτικές, που διοργάνωσε το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, σε συνέχεια της έκθεσης «Δρόμοι επιβίωσης» που παρουσίασε μέσα στο 2016.